Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πριν περάσουμε στο σημερινό θέμα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για όσους ενδιαφέρεστε για την καλλιέργεια και το φυτό της Παυλώνιας, αύριο, Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, στη Δράμα, στην κεντρική αίθουσα διαλέξεων του κτηρίου ΕΛΓΟ, το ΕΛΓΟ Δήμητρα σε συνεργασία με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, έχουν η μερίδα για το φυτό της Παυλώνιας και την καλλιέργειά του. Περνώντας στο δικό μας θέμα, τα λόγια περιτεύουν, οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους και αφήνουμε εσάς να πάρετε την τελική απόφαση. Δείτε. Ενήλικες και παιδιά λατρεύουν τα hot dog και έχουν καταναλώσει κατά καιρούς μεγάλες ποσότητες από αυτά. Άραγε, αναρωτηθήκατε ποτέ πώς φτιάχνονται τα hot dog? Δείτε στο παρακάτω βίντεο πώς φτιάχνονται τα hot dog ή αλλιώς λουκάνικα και σίγουρα θα αλλάξετε γνώμη. Τα hot dog κατασκευάζονται από ένα μείγμα κρεάτων, κοτόπουλου, γρουνιού και μοσχαριού. Ανακατεύουν λοιπόν σε ένα μήλο όλα τα περισσεύματα και τα άχρηστα μέρη από κάθε είδος κρέατος, leftovers όπως λένε στο εξωτερικό, και τα κάνουν ένα ενιαίο μείγμα. Στο δεύτερο στάδιο θα προσθέσουν άμυλο σε σκόνη, αλάτι, μουστάρδα σε σκόνη και άλλα αρωματικά, γιατί προφανώς χωρίς προσθετικά γεύσης δεν θα τρογόντουσαν. Το τι ποσότητα από κάθε αρωματικό και καρύκευμα θα βάλουν αλλάζει ανάλογα για το ποια χώρα προορίζονται τα λουκάνικα. Βάζουν το μείγμα και τις σκόνες καρικεύματα σε ένα καζάνι και τα ανακατεύουν μαζί με νερό για να είναι πιο ζουμερά τα λουκάνικα. Επιπρόσθετα, ρίχνουν και καλαμποκέλαιο για να γλυκάνουν τη γεύση. Συσκευάζουν το μείγμα των hot dogs σε λουκάνικα και τα περνάνε από ένα μηχάνημα όπου τα λουκάνικα ψεκάζονται με υγρό καπνό για να προσθέσουν γεύση. Όπως βλέπετε στο βίντεο, τα hot dog έχουν μια μαύρη ρίγα πάνω τους. Στο τελικό στάδιο, τα hot dog περνάνε από μια μηχανή ατμού που τα ψήνει και τα μαγειρεύει. Όταν αυτά έχουν ψηθεί σωστά και είναι έτοιμα για συσκευασία, η μαύρη αυτή ρίγα αποκολλάται αυτόματα μέσα στη μηχανή ατμού. Στο τελικό στάδιο, ένας υπάλληλος ελεγκτής ελέγχει τα λουκάνικα πριν συσκευαστούν για να μπορέσει να επιλέξει τα λουκάνικα που δεν ψήθηκαν σωστά και ξεχωρίζουν με τη μαύρη ρίγα που έχει μείνει ή άλλα ελαττώματα. Το τελευταίο στάδιο είναι η συσκευασία. Ένα εργοστάσιο στην Αμερική κατασκευάζει κατά μέσο όρο 2,5 εκατομμύρια λουκάνικα ημερησίως. Σας αφήσαμε για το τέλος το καλύτερο. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, παιδιά που καταναλώνουν κατά μέσο όρο 3 hot dog εβδομαδιαίως έχουν 9 φορές περισσότερη πιθανότητα να εμφανίσουν καρκίνο, λευχαιμία. Προστατέψτε τα παιδιά σας και μην τους δίνετε ως εύκολη λύση φαγητά σκουπίδια ή όπως ακριβώς τα αποκαλούν οι νέοι, junk foods. Και αν εσείς επιμένετε ότι τα λουκάνικα και όχι τα hot dog θα έπρεπε να βρίσκονται στο διατροφολόγιο σας, εμείς θα σας προτείναμε να δοκιμάσετε, αν είστε φυσικά και μερακλείδες και το έχετε στην κουζίνα, να φτιάξετε τα δικά σας. Και αν όχι, να επιλέξετε έναν καλό χασάπι, προφανώς το δικό σας χασάπι, και να του ζητήσετε ακόμη να επιλέξετε και από μόνοι σας τα κομμάτια και να σας τα φτιάξει. Γιατί όχι, δεν νομίζω ότι θα σας τα αρνηθεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ!